στην Κατερίνα Ιωάννου. Κατερίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Κατιά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ξεκαθαρίζει λοιπόν το θέμα διαθεσιμότητας του υποκαταγγελία ανώτερου στελέχους της αστυνομικής δύναμης. Ως γνωστόν, η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου είχε ενημερώσει την Δευτέρα προσωπικά τον ανώτατο αξιωματικό για την πρόθεσή της να τον θέσει σε διαθεσιμότητα. Του έδωσε το δικαίωμα να τοποθετηθεί ως καθορίζει νομολογία πριν από τη λήψη της τελικής της απόφασης. Ο ίδιος ζήτησε από την Υπουργό και έλαβε διορία μέχρι και σήμερα προκειμένου να συμβουλευτεί τους νομικούς του συμβούλους πριν απαντήσει. Η Υπουργός Δικαιοσύνης, αφού ακούσει σήμερα όσα πρόκειται να πει ο ανώταρος αξιωματικός, ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό έρευνα σε σχέση με τις καταγγελίες της Διευθύντριας των Φυλακών, αναμένεται να ανακοινώσει και τις αποφάσεις της κατά πόσον θα τον θέσει τελικά σε διαθεσιμότητα ή όχι. Να σας πω ότι πληροφορίες του Α αναφέρουν ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να ζητήσει παράταση ο ανώτατος ο αξιωματικός, καθώς δεν έχει μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει προλάβει να ετοιμαστεί η θέση του που αφορούν τους λόγους που ο ίδιος ενίσταται ως προς την διαθεσιμότητά του. Η Υπουργός Δικαιοσύνης σε δηλώσεις στο περιθώριο συνάντησης που είχε σήμερα το πρωί στο γραφείο της με τον Έλληνα ομολογό της και αφού ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, ήδη απάντησε ότι θα ακούσει την απάντησή του και ανάλογα θα αποφασίσει και θα φροντίσει να ενημερώσει σχετικά για την τελική της απόφαση. Είναι αυτό ότι πρώτα ακούει τι θα πει ο ελεγχόμενος και αφού ακούσει και μπορεί έπειτα να χειριστεί θα εκδώσει ανακοίνωση. Όσον αφορά τώρα κάτια τις έρευνες, το ποινικό κομμάτι, την αστυνομική ψυχή, ο ποινικός ανακριτής Αχιλλέας Εμιλιανίδης, ο οποίος διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα, έχει ήδη ξεκινήσει την έρευνα. Και αυτό το οποίο αναμένεται είναι η παύση, αν θέλετε, διαθεσιμότητα του αξιωματικού, ώστε να μην υπάρξουν σκιές για παρεμβάσεις σε μαρτυρίες ή τεκμήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα αναμένουμε σήμερα την ανακοίνωση από πλευράς της Υπουργού Δικαιοσύνης κατά πόσο θα δώσει και παράταση στον ανώτερο αξιωματικό, κατά πόσο θα αποφασίσει σήμερα τις επόμενες μέρες για διαθεσιμότητα, αν μπορεί και να μην το πράξει, αν κρίνει ότι οι λόγοι που παραθέτει ο υποκατηγορία ένα αξιωματικός δεν το επιτρέπουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτά από το νομικό κομμάτι, Κατερίνα, πάντως είμαστε, όπως προκύπτει, έτσι βλέπουμε την κορυφή ενός παγόβουνου. Αυτή η καταγγελία έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, τα χτενόμενα στις κεντρικές φυλακές και έξω από αυτές, διάφορες σχέσεις. Να σου πω κιόλας, Κατερίνα, ότι προκύπτει και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα κενά από τη λειτουργία του συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στο Τμήμα Φυλακών. Στόχος σύσκεψης ήταν τον περασμένο Αύγουστο. Αυτό επίσημα ήταν να βρεθούν λύσεις ώστε να καλυφθούν οι ανησυχίες και οι πληροφορίες της αστυνομίας ότι κατάδικοι επικοινωνούν μέσω κινητών τηλεφώνων με πρόσωπα εκτός φυλακών για τον σχεδιασμό εγκλημάτων. Πρόκειται σε ζήτημα αναβάθμισης για να καλύψει το σύστημα 5G. Ήταν η αναβάθμιση που χρειαζόταν. Έχω βρει επίσημα, έχω ψάξει. Έγινε μια σύσκεψη από την Υπουργό Δικαιοσύνης. Ήταν 26 Αυγούστου 2021, διυπουργική σύσκεψη, λέει, πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το θέμα του συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στο Τμήμα Φυλακών. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο υπουργών και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Συμμετείχαν η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου, η οποία προείδρευσε, ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Γιάννης Καρούσος, ο Υφυπουργός Έρευνας, ο κ. Κυριάκος Κόκκινος, ο Επίτροπος Επικοινωνιών, ο κ. Μιχαηλίδης, ο Αρχηγός Αστυνομίας και η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης κατέθηκαν απόψεις και εισηγήσεις για περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος, οι οποίες υιοθετήθηκαν και δόθηκαν οδηγίες από τους αρμόδιους υπουργούς για υλοποίησή τους. Μπε και ένα χρόνο τώρα είμαστε σε αυτές τις οδηγίες που δόθηκαν, αν δόθηκαν και τι ισχύει τελικά. Αν κόβει, αν θέλει, το σήμα στα κινητά αυτό το σύστημα, σε ποια. Αν μένει μέχρι το 4G, αν πάει και στο 5G, είναι και αυτή μια άλλη παράμετρος, Κατερίνα, στην όλη συζήτηση. Είναι ακριβώς κάτι. Φαίνεται ότι η καταγγελία της Άννας Αριστοτέλους αναδεικνύει ξανά εκ νέου
νέα προβλήματα, νέα πράγματα τα οποία δεν είχαν ληφθεί αποφάσεις, οριστικές αποφάσεις, ώστε τελικά να μην είμαστε αντιμέτωποι ξανά με όλα αυτά. Και κάτι, αν θέλετε, θα ξετυλίξει και το πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα, όχι μόνο στις κεντρικές φυλακές. Είναι μια ποινική ανάκριση, η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη, και θα δούμε και πώς θα τοποθετηθεί και η κυρία Αριστοτέλους, αναλόγως και των εξελίξεων που ναι. η ίδια είχε θέσει, αν έτσι θυμηθούμε, είχε θέσει ως προϋπόθεση την διαθεσιμότητα του εν λόγω ναι. αξιωματικού. Πώς θα αντιδράσει, λες, σε περίπτωση που αυτό, αυτή η απέτηση της, αν θέλεις, δεν υλοποιηθεί. Πάντως είναι πολλά που αναμένεται να ακούσουμε, να δούμε. Είναι και η άλλη πλευρά που ετοιμάζεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια της τοποθέτησης για τη διαθεσιμότητα, τι θα βγει από εκεί, και πολλές άλλες πλευρές, τιμοπόλεμες, πληροφορούμε. Άρα έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά. Νομικοί κύκλοι φοβούνται κιόλας για πιθανό κουκούλωμα πολλών πραγμάτων. Εδώ είμαστε εμείς, παρακολουθούμε, ερευνούμε το θέμα. Κατερίνα, για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις.